γράφει. Μήνυμα Ιησού Χριστού προς τον λαόν του Θεού. Κωνσταντίνος Αδάμ, θεολόγος, φιλόλογος. Μετανοείτε, ήγγηκε γαρ η βασιλεία των ουρανών. Είναι αυτό πρώτος λόγος που ακούστηκε από το στόμα του Κυρίου όταν απευθυνόταν προς το λαό του Ισραήλ. Μετανοείτε, ήταν και το κήρυγμα του Ιωάννου όταν ετοίμαζε προ του ερχομού του Κυρίου των λαών του Ισραήλ. Μετανοείτε, είναι το κήρυγμα που απευθύνει το στόμα του Χριστού μέσω των Αγίων όλων των εποχών. Ήρθα, είπε ο Χριστός. Σας μίλησα, σας κάλεσα και δεν με ακούσατε. Όταν έρθει εκείνος ο άλλος, δεν θα τον ακούσετε. Θα τον ακούσετε. Έτσι απαγγέλει ο Κύριος στα πιστά τέκνα της Εκκλησίας και προς τον άνθρωπο γενικά. Περνάμε μία περίοδο σαν ανθρωπότητα ως προς το πλείστο μέρος της θεοάρνησης, θεοάρνησης. Γυρίζουμε στο κάλεσμα του Θεού τα νότα μας. Συμπεριφορά εχθρική απέναντι στο πρόσωπο του Θεού. Και ακούγεται μέσα από τις γραφές πως όσοι Κύριε μακρύνονται, φεύγουν από κοντά σου, απολούνται κυριολεκτικά, χάνονται. Την άρνηση του Θεού
κάποτε την πλήρωσε η ανθρωπότητα, αφού έπεσε σε πλήστες όσες περιπέτειες πολέμων, πείνας, δίψας, ανέχειας και ασθενειών Εάν ακούσετε μου, λέγει Κύριος, τα αγαθά της γης φάγεστε. Εάν δε μη ακούσετε μου, πυρ ημάς έδεστε. Δηλαδή, εάν με ακούσετε, όλα τα αγαθά της γης θα είναι δικά σας. Εάν δε με ακούσετε, πυρ ημάς έδεστε. Πυρ ημάς έδεστε. Δηλαδή, αν δεν με ακούσετε, θα σας κάψει, θα σας φάει φωτιά. Τι σημαίνει φωτιά θα σας φάει? Δύο φορές έχει πληρώσει η ανθρωπότητα με φωτιά και αίμα την ανυπακοή της στο θέλημα του Θεού. Με φωτιά και αίμα, με πολέμους και σφαγές, μέχρι το σημείο να χυθεί πολύ ανθρώπινο αίμα. Όταν χτυπάει κανείς το κεφάλι του, βάζει μυαλό. Αν δεν βάλει μυαλό, το σπάει το κεφάλι του, είδα καλά. Χτυπιέται, πονάει, υποφέρει. Αυτό σημαίνει ότι πάσα παράβασης και παρακοή, κάθε παράβασης και παρακοή στο θέλημα του Θεού, έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν. Πληρώνεται με απολύτως δίκαιο τρόπο. Όπως λέει ο λαός, σπέρνει στάρι, θα θερήσει στάρι. Σπέρνει ανέμους, θερήσει θύελες. Εμείς σήμερα, σαν άνθρωποι, είπα και επαναλαμβάνω, αρνηθήκαμε το θεϊκό κάλεσμα, γυρίσαμε τα νότα στο πρόσταγμα του Θεού, δείξαμε απόλυτη ανυπακοή και έπεται ακολουθεί το πυρ φωτιά ημάς έδεται. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που έζησε το 18ο αιώνα,
σε μία προφητεία του λέει ότι θα έρθει εποχή που θα γεμίσει η γη από σίδερα και θα περπατάς ώρες ολόκληρες για να συναντήσεις έναν άνθρωπο. Πιο απλά σημαίνει ότι αυτό το ξέφραγμα, αυτή η τέλεια ανυπακοή, η αναστροφή των πραγμάτων, να έρθουν τα πάνω κάτω, να μην υπάρχουν ήθη, να μην υπάρχουν έθιμα, να είναι χαμένο το δίκαιο από τους ανθρώπους, να κυβερνάει η ανομία, να έχει θεοποιηθεί, να έχει γίνει Θεός η σαρκολατρία, να βασιλεύει η φτώχεια επάνω στη γη και το μίσος και άγιος παραγμός ανάμεσα στον ανθρώπων, είναι χαρακτηριστικά αυτά της εποχής μας και επομένως είναι πολύ φοβερά φαινόμενα, πολύ φοβερά φαινόμενα απειθαρχίας, αποστασίας, απομάκρυσης από το Θείο θέλημα. Και αυτά, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πληρώνονται με δικαία τιμωρία. Πάσα παράβαση και παρακοή έλαβε ένδικο δικαία πληρωμή. Μισθαποδοσία. Και ποια είναι αυτή? Είναι αυτό που ακούσαμε προηγουμένως. Εάν μη ακούσετε μου, εάν δεν με ακούσετε, πυρ ημάς έδετε, σας περιμένει φωτιά. Και στη σημερινή εποχή, που φωτιά σημαίνει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, που σημαίνει ότι θα γίνει ολοκαύτωμα η ανθρωπότητα και θα μείνουν ολιγοστοί, όπως αναφέρει και ο προφήτης Ισαΐας, ότι μια φορά θα κουνήσω τη γη, αλλά θα την κουνήσω και θα την αχθεί η οικουμένη ως η ελαία, όπως τεινάζεται μια ελιά, και μένουν στην ελιά επάνω λίγοι σπόροι που και που που ξέφυγαν από το μάτι του αμπελουργού που τεινάζει την ελιά. Έτσι και εδώ λίγοι θα μείνουν πάνω στη γη και θα περπατάνε μετά από ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Βλέπουμε τα σύννεφα γύρω μας να μαυρίζουν, να φωνάζουν μόνα τους έρχεται η συμφορά και η ανθρωπότητα με στην οποία και εμείς βρισκόμαστε να κοιμάται, να γλεντάει, να κοιμάται τον ύμνο του προφήτη Ιωνά.
να ροχαλίζει. Είναι, συμβαίνει αυτό που λέει ο λαός, ο κόσμος καίγεται και για τον άνθρωπο πέρα βρέχει. Δεν νοιάζεται. Άραγε, πότε θα ανοίξει τα αυτιά του ο άνθρωπος? Πότε θα πάψει να αγκαλιάζει τα νεοείδωλα της εποχής μας και να λατρεύει αυτά, που τα νεοείδωλα είναι σαρκομανία, φιλαργυρία και λύσα από φθόνο, μίσος, έρηδες και τσακωμούς. Έως πότε, λέει ο Κύριος, ανέξω με, θα σας ανεχθώ ημών, έως πότε ανέξω με ημών. Δεύτε, ελάτε, πρόσμε, κοντά μου, καγώ αναπαύσα ημάς, εγώ θα σε αναπαύσω. Μη μακρύνεστε από μου, για σας και την αγάπη σας ήρθα στον κόσμο. Ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Λέει ο Κύριος, εγώ σας μίλησα, εγώ σας κάλεσα, εγώ κατέβηκα στη γη, εγώ περπάτησα στη γη, εγώ πείνασα επάνω στη γη, εγώ δίψασα επάνω στη γη, έχισα στη Γεθσημανή κόμπους κόμπους από το πρόσωπό μου το αίμα, θρόμβους αίματος. Χρεβάστηκα, εμπέκτηκα, φτίστηκα, χαστουκίστηκα, φόρεσα κάθινο στέφανο, σταυρώθηκα, τρυπήθηκα από τη λόγχη και δεν συγκινηθήκατε. Να έχετε υπόψη σας ότι εφόσον εσείς είσαστε αναίσθητοι σε αυτά μπροστά που εγώ υπέφερα για σας, οι λίθοι, οι πέτρες και κράξονται, θα φωνάξουν. Και ξέρετε, φώναξαν μια φορά στη Σταύρωση που κουνήθηκε η γη. Η τελευταία φορά που θα φωνάξουν, θα φωνάξουν γιατί θα συστεί ολόκληρη η γη. Σύσω, λέγει ένας προφήτης Ισαΐας, σύσω, θα κουνήσω ολόκληρη τη γη. Είναι οι καιροί τέτοιοι που πρέπει όσοι πιστοί, όσοι καταλαβαίνουμε, όσοι έχουμε λάβει το Άγιο Βάπτισμα, να αγκαλιάσουμε τη Μάνα Εκκλησία, τη Μάνα Παναγία, τον Πατέρα μας Κύριο, τον Ιησού Χριστό, και να ακολουθήσουμε
τα βήματα του Χριστού και τα βήματα όλων των Αγίων Μαρτύρων όλων των εποχών. Κύριε, στείλε σε παρακαλώ στη γη, είπε ο πλούσιος όταν πέθανε και πήγε στην κόλαση. Να πούν στα αδέρφια μου να αλλάξουν τρόπο ζωής, γιατί ζουν αμαρτωλά όπως έζησα εγώ. Έχουν, απαντάει ο Κύριος, το Μωυσή και τους προφήτες. Με άλλα λόγια, τις Άγιες Γραφές είναι στη μάνα μας την Εκκλησία, στα χέρια της οι γραφές, είναι το Ευαγγέλιο, είναι οι Απόστολοι, είναι οι προφήτες. Χρειάζεται να ανοίξουμε τα μάτια της καρδιάς μας, να αυξήσουμε, ή μάλλον να φτιάξουμε πρώτα, να δημιουργήσουμε επιθυμία, να την πολλαπλασιάσουμε, να καλιάσουμε τον Κύριο και να μελετήσουμε γραφές και να ζήσουμε κοντά και μέσα στο χώρο της Αγίας Εκκλησίας, της μίας Αγίας Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας. Είναι ο μοναδικός χώρος όπου μπαίνουμε και μας συντροφεύουν ο Κύριος, η Γιατριάδα, η Παναγία, οι Άγγελοι και όλος ο κόσμος των Αγίων. Ο Δαβίδ φωνάζει, ο προφήτης, «Κύριε, ο έρωτας του οίκου σου, του σπιτιού σου, της Εκκλησίας δηλαδή, κατέφαγέ με, μου καίει τα σπλάγνα μου η αγάπη προς τον λαό σου». Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία ανήκει στο σώμα του Χριστού, που κεφαλή είναι ο Χριστός, η μία Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε αυτήν ακούγονται οι φωνές των προφητών, των δικαίων, των μαρτύρων, του Χριστού και των Αγίων όλων των εποχών. Στην Εκκλησία παίρνουμε το πρώτο και μεγαλύτερο φάρμακο, τη Θεία Ευχαριστία. Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε. Το απάγγειλε και το φώναξε ο Κύριος. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου και τούτο εστί το αίμα μου. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία, μέσα στην υπακοή της Εκκλησίας, όχι στο θέλημά μας, γιατί φωνάζει η Εκκλησία, γεννηθήτω το θέλημά σου, και γίνεται το θέλημά του, ακολλήσουμε το δικό μας θέλω σε αυτό το θέλημα του Θεού και με αυτό πορευθούμε στη ζωή μας. Αμήν. Κλείστε. Πόση ώρα κάναμε.